ακριβώς. Αν θυμάστε και στην κατάληψη την οποία είχαμε κάνει, είχαμε πει ότι αν δεν υπάρξει μία συζήτηση με τον Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη και με τον κύριο Σπρίτζη πάνω στην οικονομική ασφυξία που έχει η υπηρεσία, θα προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Δυστυχώς, παρόλο που πέρασαν 10 ημέρες, ουδεμία συνάντηση, αν θέλετε καμία επαφή υπήρχε με την Ομοσπονδία, αλλά ιδιαίτερα και με την διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία και η ίδια τα ίδια λέει. Συγγνώμη, δύο λεπτά, Βασίλη. Έχει αλλάξει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διοίκηση ή είναι παλιά? Όχι, παλιά είναι. Παλιά. Ο κύριος Κούκης είναι διοίκηση. Ο κύριος Κούκης τι να δώσει τώρα, αφού περιμένει, ας πούμε. Θεωρώ ότι περιμένει να αλλάξει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ξέρετε ότι εμείς μαζί σας είμαστε και 10.000 φορές σας έχουμε προβάλει τα αιτήματα για αυτά, αλλά είναι ανάγκη να την πληρώνουν τώρα οι ταξιδιώτες στο τριήμερο, περιμένουν πώς και πώς να κάνουν, να την κοπανίσουν, να πάνε πουθενά. Να... Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, διότι πράγματι είναι σοβαρό, σας το θέτω. Ναι. Δεν απεργούμε για κάποιο αίτημα που αφορά διεκδίκηση των εργαζομένων, αλλά θέλουμε να προασπίσουμε την ασφάλεια των αεροδρομίων, τόσο των αεροδρομίων όσο και της ενέργειας κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τροφοδότηση από μεριάς των προμηθευτών μας. Έτσι έχουν μείνει ραντάρ, συστήματα, ραδιοβοηθήματα, αεροδρόμια, μηχανολογικά, όλα είναι στον αέρα. Φοβούμαστε ότι αν δεν σκύψουν στο πρόβλημα αυτό, τον Ιούλιο και Αύγουστο θα αρχίσει το ένα αεροδρόμιο να βγαίνει το ένα πίσω από το άλλο. Θα σας πω ότι την Κυριακή σταματάει η λειτουργία του αεροδρομίου της Μυτιλίνης λόγω προβλήματος του μηχανήματος προσεγγίσεως. Στη Μύκονο βγήκε η φωτοσύμανση εκτός. Οι καθαρισμοί είναι απλήρωτοι εδώ και μήνες. Τα security απλήρωτα. Είναι μια κατάσταση. Συγγνώμη, Βασίλη, δύο λεφτά. Κύριε Αλαβιζόπουλε, δύο λεφτά. Σε είδα προχθές, όχι σε εμάς, σε κάποιο άλλο κανάλι, που έψαχνες χαρτί υγείας για το αεροδρόμιο του Θεσσαλονίκης. Ακριβώς, ξενοδόχοι έρχονται και κάνουν προσφορές. Κοιτάξτε, ευετία η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας μέσα σε ένα σχέδιο απαξίωσης για να παραδοθεί τόσο ένα αέριος χώρος της χώρας μας, όσο και το αεροδρόμιο στη Γερμανία, είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να σας πω, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να παραχωρήσουμε το Ανατολικό Αιγαίο στη Μάλτα και στην Ιταλία, γιατί το σύστημά μας είναι παλιό. Και ενώ είχε προχωρήσει όλη η διαδικασία την αναβάθμιση του συστήματος, παρόλα αυτά όμως σαμποτάριζε η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν προχώρησε στην αναβάθμιση και σήμερα μιλάμε για παράδοση του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή μια απώλεια 60 εκατομμυρίων ετησίως εσόδων. Πέρα όμως από αυτό υπάρχει και ο κίνδυνος της ασφάλειας των πτήσεων, γι' αυτό στις 12 η ώρα καταθέτουμε φάκελο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να λάβει και αυτή η δράση. Ωραία, και δύο λεφτά. Και η απεργία πότε είναι, τι είναι τώρα, πού είναι η απεργία, πότε θα πετάξουν αεροπλάν καθόλου? Ακούστε, όλη η περιφέρεια, όλα τα 39 περιφερειακά αεροδρόμια δεν θα λειτουργήσουν. Άρα θα συμφωνώ, θα μπαίνει στην Αθήνα και θα κάνει μια γύρα και θα ξαναπροσγειώνει στην Αθήνα. Εγώ θα σας έλεγα ότι το ζήτημα από τα 50 εκατομμύρια που εισπράττουμε μηνιαίως, ζητήσαμε τα 8-9 για να λειτουργεί στοιχειοεδώς και με ασφάλεια τα 39 αεροδρόμια και ένα αέριο κυκλοφορία. Οφείλεται στην κυβέρνηση να αναστείλει αυτή την απεργία και να διασφαλίσουμε την ροή των επιβατών, 52 εκατομμύρια που περιμένουμε. Η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση και όχι σε εμάς. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών. Γιατί το λέτε διαφορετικό? Γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια των επιβατών. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά. Είναι too much. Αυτό είναι πολύ. Είναι πραγματικά. Δεν ξέρω. Πρέπει να μας εξηγήσεις περισσότερο. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν αισθάνομαι καλά πάντως. Του τόπα του κ. Λευζόπουλου και προχθές. Δεν αισθάνομαι καλά εν όψει ότι μπορεί να πετάξει. Το χαρτί υγείας είναι ένα αυτό. Το security. Αλλά όμως το ραντάρ. Το ραντάρ ή τα υπόλοιπα δεδομένα νομίζω δεν ξέρω. Εντάξει, οι διάδρομοι δεν έχουν επισκευαστεί. Οι διάδρομοι δεν έχουν επισκευές, δεν έχουμε φωτοσημάσεις, δεν έχουμε τα αεροναυτιλιακά μέσα προσεγγίσεως στα αεροδρόμια. Σκεφτείτε ότι η Ρόδος δεν έχει ψήξει. Συγγνώμη, τα προβλήματα αυτά όλα, κύριε, λέει ο κύριος Μαντάς τώρα και δικαίως σε ρωτάει, αλλά αν και το θέμα μας είναι αν είναι ασφαλή τα αεροδρόμια ή όχι. Όχι, έχει δίκιο, είναι σωστό γι' αυτό που ρωτάμε. Πότε δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα, τώρα ξαφνικά, επί ΣΥΡΙΖΑ ή ήταν και από πριν? Όχι βέβαια, αυτή είναι μια μεθόδευση σωρευτικά όπου οδηγήθηκε, σκεφτείτε το 2014
35 εκατομμύρια αφήσαμε απλήρωτους όλους τους προμηθευτές. Σήμερα η κυβέρνηση, στη δυσκολία την οποία είναι, αναγνωρίζουμε εμείς, αλλά όμως πρέπει να καταλάβει ότι από τα 50 που είναι τα αποδοτικά τέλη, πρέπει να δώσει τα 8-9. Εάν υπάρχει θέμα ασφάλειας, κύριε Μαντά, είναι σοβαρό. Είναι η χρηματοδότηση που σας δίνεται μάλιστα κάθε μήνα, πόση είναι? Καθόλου. Το Μάιο ήταν 300.000. Δεν είχαμε κάψιμα στα πυροσβεστικά. Στη Μυτιλίνη, για τη λειτουργία σας. Για τη λειτουργία σας. Γιατί υπάρχει μια έξοδα λειτουργίας. Κάθε μήνα είναι, φαντάζομαι, κάθε μήνα. Ακούστε. Πόσα χρήματα είναι? Εδώ είναι το τραγικό. Ο προϋπολογισμός της χώρας έβαλε 55 εκατομμύρια για το 2015, γνωρίζοντας οπότε προϋπολογίζοντας τα χρήματα. Προϋπολογίζοντας, προφανώς πήραν τα χρήματα από τα χρήματα. Περιμένετε λίγο, κάθε χρόνο παίρνετε τα χρήματα. Καθίστε, θα καταλάβουμε, θα σας καλύψουμε, κύριε Καραγκούλη. Τα έβαλε λοιπόν τα 55 εκατομμύρια νομίζοντας ότι... Περιμένετε, τα 55 εκατομμύρια για το 2015. Ναι. Από αυτά να αφαιρέσουμε τα 35 χρέη και υποχρεώσεις του 2014, δεν μας μένουν παρά 20 εκατομμύρια. Παρόλα αυτά όμως, κλείδωσε ο προϋπολογισμός, δηλαδή πέρα τα 55 που ήταν για λειτουργικά έξοδα, είναι άλλα 100 εκατομμύρια μισθοδοσία του προσωπικού, η οποία βέβαια πληρώνεται ο βασικός μισθός των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν έχουμε χρήματα για να λειτουργήσει από 1η-1η το 2015, αφού κλείδωσε ο προϋπολογισμός. Κλείδωσαν τα έσοδα της ΕΠΑ, τα ανταποδοτικά που μεταφερόντουσαν... Λοιπόν, δύο λεπτά, διότι το βασικότερο δεν το είπαμε, θα το συζητήσουμε μετά. Διότι προφανώς προϋπολογίζονται τα χρήματα. Αυτός ο επιβάτης που έχει κλείσει εισιτήριο να φύγει το Σαββάτο και να γυρίσει τη Δευτέρα το βράδυ, θα φύγει ή δεν θα φύγει? Να πάει από την Αθήνα στα Χανιά, να πάει από την Αθήνα στα Γιάννενα, θα πάει? Θα χαιρόμουν να έρθει ο κύριος Σταθάκης να σας το απαντήσει αυτό. Διότι εμείς έχουμε βάλει, γιατί δεν απαντούν, είναι περίεργο. Δεν έχει το Σταθάκη. Σάσε τώρα, ο Σταθάκης δεν θα έρθει. Πες ότι θα σου πει. Απεργία υπάρχει ή δεν υπάρχει? Με την ασφάλεια των επιβατών. Δεν είναι κάτι απλό. Κύριε Λεβιζόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι στον προϋπολογισμό κάθε χρόνο, γιατί γίνεται σε πάρα πολλές υπηρεσίες, έχουν μπει τα χρήματα για όλο το 2015, σωστά? Όχι όλο, σε εμάς μπαίνουν ένα ελάχιστο ποσό γιατί με τα έσοδα. Μιλάτε για 55 εκατομμύρια. Ναι, ναι, τα 55 δεν φτάνουν. Περιμένετε, αφήστε τα χρέη. Μιλάμε για τα 55 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι, κύριε Λεβιζόπουλε? Τα 55 εκατομμύρια. Πολύ ωραία. Προσέξτε με, μόνο τα security είναι 28 εκατομμύρια. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω, κύριε Λεβιζόπουλε. Ωραία. Σας λέω, δεν βγαίνει το νούμερο αυτό. Περιμένετε λίγο. Στον προϋπολογισμό μπήκαν 55 εκατομμύρια. Κύριε Λεβιζόπουλε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Φαντάζομαι στον προϋπολογισμό του 2014 μπήκαν 55 εκατομμύρια για τη δική σας υπηρεσία, σωστά? Σωστό. Σας πήραν τα χρήματα αυτά? Δεν σας αποδίδουν τα 55 εκατομμύρια? Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που λέμε που στραγγίζουν το δημόσιο για να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις, σας πήραν τα χρήματα που είναι για την ασφάλεια των επιβατών, αυτό μας λέτε? Αυτό ακριβώς σας λέω. Μάλιστα, ότι κλείδωσε ο προϋπολογισμός. Ερώτηση. Πέρυσι, δηλαδή τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, πόσα λεφτά είχατε πάρει? 75. Πέρυσι, είπατε τον προηγούμενο μήνα πήρα 300.000, δεν είπατε? Λέτε είναι πέρυσι, πόσο ήταν το έτος, 14. Όχι το έτος, το μήνα τον αντίστοιχο πέρυσι λέω. Γιατί εγώ θυμάμαι πέρυσι φωνάζατε και επισημένατε σωστά ότι υπάρχει θέμα. Δεν καταλάβατε τι έγινε. Ότι υπάρχουν ελλείψεις, ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας, ότι όλα αυτά. Θέλω να με παρακολουθήσετε. Ο προϋπολογισμός είναι ένα κομμάτι των υποχρεώσεων. Γιατί εμείς μπαίνοντας έσοδα στην υπηρεσία, υπάρχουν κωδικοί, ο 5181, όπου εκεί τον τροφοδοτούμε και βάζουμε, ας πούμε, για τις άγονες γραμμές. 55 εκατομμύρια. Χρειάζεται το 2015. 28 εκατομμύρια τα security. Ναι, κύριε Αλεβιζόπουλε, με συγχωρείτε. Μην μας βομβαρδίζετε με νούμερα. Εμείς ένα πράγμα θέλουμε να μάθουμε για εμάς και για τα παιδιά μας. Κινδυνεύουν, πετάνε με ασφάλεια οι άνθρωποι. Και αν δεν πετάνε με ασφάλεια, αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Προσέξτε, διωγγώνεται κάθε μέρα. Διωγγώνεται κάθε μέρα όσο δεν έχουμε. Όχι, γιατί βλέπω παίρνετε φόρα. Ενώ εγώ ξέρω ότι και πέρυσι τα προβλήματα ήταν αυτά. Έχουν μπει 75 πέρυσι και 55 φέτος. Δυστυχώς. Και προφανώς τραγγίξαν τα χρήματα που προϋπολογίζουν. Δεν καταλάβατε τι έγινε, κύριε Οικονομία. Από τη στιγμή που περιμένουμε 12 εκατομμύρια τουρίστες. Πρέπει να περιμένουμε 12 εκατομμύρια τουρίστες να έρθουν. Και πετάνε και κανένα Έλληνα ακόμα. Πού είναι λεφτά? Πόσο? 20. Βασίλη,
Οι δηλώσεις δικές σου αυτού του ειδικού είναι χειρότερες από οποιαδήποτε ταξιδιωτική οδηγία. Πολύ επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικό. Και μετά τα βάζουμε με στο Γερμανό και στον Εγγλέζο και στο Ρώσο που θα έρθει ότι μπορεί να σκοτωθεί στο αεροδρόμιο. Έτσι. Καταλαβαίνεις το τι σου λέω. Νομίζω ότι η σοβαρότητα, ανεύθυνη είναι η πολιτική. Η σοβαρότητα είναι ότι εμείς πάμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μάλλον δεν το ακούσατε. Τα ακούσαμε. Αλλά όταν βγάζει μια νότα ταξιδιωτική οδηγία του Αγγλικού Υπουργείου Εξωτερικών και εμείς τα βάζουμε μαζί του και λέμε τι είναι αυτά, μας κάνει κακό στον τουρισμό. Εάν κάνουμε τέτοιες δηλώσεις και εμπεδωθεί μια αντίληψη ότι κινδυνεύει να γκρεμοτσακιστεί κάτι. Εκτός αν ισχύει. Αν ισχύει, καλά κάνεις και το λες. Ας το κοιτάξει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πρώτη η κυβέρνηση να αφήσει και την υψηλή πολιτική, κύριε Μαντά, και να κοιτάξει και τα καθημερινά θέματα. Λοιπόν, για πάρτε ρε παιδιά τον κύριο Σπίρτζη. Πάρτε τον κύριο Σπίρτζη, μπας και μας πει κάτι επ' αυτού. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Αναζόπουλε, ευχαριστούμε. Ο Σπίρτζης είναι ο καθήλυνα αρμόδιος ως υπολογιστικός αναπληρωτής μεταφορών, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, τα καθημερινά προβλήματα συσσωρεύονται. Δεν είναι, κύριε Μαντά, δεν τα έχετε δημιουργήσει εσείς. Ενδεχομένως, είναι σωρευτικά αυτά. Μα εδώ υπήρχαν χρήματα στον προϋπολογισμό τα οποία πληρώθηκαν και προφανώς τα πήραν για να πάνε σε άλλη χρήση. Μα το είπε ο κύριος Αλεβιζόπουλος. Πέρσι μπήκαν 75 εκατομμύρια, φέτος 55 εκατομμύρια, αλλά μπήκαν χρήματα. Και τα χρήματα αυτά δεν πάνε για αυτόν τον σκοπό. Πάνε προφανώς για εντάξει, τώρα, εγώ νομίζω. Ναι, αλλά αυτό είναι θέμα ασφάλεια και είναι εν ώψη τουριστική σχολιά. Σα εμπόδισε κανεί να σχολιάσετε. Μπορώ ένα αυτό να πω. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρώτον σωστά οι εργαζόμενοι επισημαίνουν και αναδεικνύουν το θέμα με τον δικό του τρόπο και τι δικέ του αποφάσει. Και χρέο δικό μα είναι προφανώ να βρούμε απάντηση και λύση εάν και εφόσον υπάρχουν προβλήματα στην ασφάλεια των πτήσεων. Δεν το συζητούμε αυτό, βέβαια. Είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα και σε δύο μέρες και σε ένα μήνα. Έχουν μια πορεία, οφείλουμε να το πούμε. Ταυτόχρονα βεβαίως. Έχουν μια πορεία, έλεγα, αλλά μπορεί να χειροτερεύουν κιόλα, κύριε Μαντά. Έτσι είναι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Να αφήσει η κυβέρνηση την υψηλή πολιτική και να κοιτάξει τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου. Πα στο φαρμακείο, είσαι γιατρό και τα ξέρει αυτά. Στα έλεγα και στο διάλειμμα. Πα στο φαρμακείο και τα μισά φάρμακα λείπουνε. Υπάρχει έλλειψη. Να σα πω ένα λεπτό. Κύριε Καραγκούνη, θα έχετε το χρόνο σα να τα πείτε. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πράγματι συσσωρεύονται προβλήματα. Αλλά θέλω να γνωρίζουμε και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν αυτό οι πολίτες ότι βρισκόμαστε εν της πράγμασης σε μια πολύ σοβαρή μάχη. Σε μια πολύ σοβαρή μάχη, διότι ο ελληνικός λαός στις 25 του Γενάρη αποφάσισε μια διαφορετική πορεία. Και η μεγάλη εικόνα, επιτρέψτε μου να πω, είναι ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα και θα έλεγα εγώ και στο επίπεδο της Ευρώπης και του κόσμου, είναι ότι μια λαϊκή εντολή δυσκολεύεται, να το πω έτσι, να πραγματοποιηθεί σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο. Έχουμε τον κύριο Σπίρτζη, που είναι καθήλυνα αρμόδιος, γιατί... Βεβαίως. Κύριε Σπίρτζη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καμπορογή. Καλημέρα. Βγάλαμε πριν από λίγο τον κύριο Αλεβιζόπουλο, ο οποίος μας είπε κάτι τρελά πράγματα. Ότι κινδυνεύουν, ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας. Ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας στα αεροδρόμια, ότι δεν υπάρχουν. Ότι στη Μύκονο δεν δουλεύουν τα φώτα, δεν επισκευάζονται οι αεροδρόμιοι. Στη Μυτιλήνη πέφτει το αεροδρόμιο, δεν επισκευάζονται. Ότι κινδυνεύουν άνθρωποι, δηλαδή κάτι τρομοκρατικά πράγματα, ας πούμε. Τι γίνεται, εσείς είστε ο καθένας αρμόδιος. Κύριε Καμπουράκη, και κύριο Αλεβιζόπουλο, τα βλέπει όνειρο. Όνειρο. Ευτυχώς. Και οι εργαζόμενοι και εμείς είμαστε πάνω από τα προβλήματα. Παρότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και εδώ είναι το δίκαιο που έχουν οι εργαζόμενοι και όλες οι ομοσπονδίες, έχει για χρόνια αποξηρωθεί με πάρα πολλά προβλήματα που έπρεπε να έχουν επιληθεί για χρόνια. Και τα προβλήματα που ενημερώθηκα για αυτές τις εκδοτήσεις δεν ήταν μόνο, είναι και άλλα που μπορώ να ενημερώσω και αυτή τη στιγμή πώς έχουν δρομολογηθεί να λυθούν. Μα εδώ σου λέει όμως ότι δεν έχουν συντηρηθεί ούτε οι διάδρομοι προσγείωσης. Όχι. Θα παρουσιάζει λίγο δραματικά και ο Σαλεντιζόπουλος τα πράγματα. Δεν μπαίνει κανένα θέμα ασφάλειας. Εκεί που μπαίνει θέμα είναι στη χρηματοδότηση. Το πρόβλημα που υπάρχει προκύψει γιατί
εκατοντάδες και εκατομμύρια έπρεπε να έχουν δοθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε σχέση με τα έργα των αεροδρομίων που εκτελούνται και γίνονται και δεν είχαν προβλεφθεί από τη διοίκηση της ΕΠΑ να δοθούν ως εθνική συμμετοχή. Αυτό είναι και ο λόγος που έχει σταματήσει το έργο του αεροδρόμιου Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά. Και αυτό έχει προκαλέσει το χρηματοδοτικό κενό στην υπηρεσία, στον προπολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Άρα λέτε ότι σε θέμα ασφάλειας δεν υπάρχει ζήτημα. Όχι, δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Αν δεν φροντίσουμε βεβαίως που έχουμε φροντίσει και να αποκατασταθούν τα στοιχειώδη χρηματοδοτικά κενά που υπάρχουν και για τη συντήρηση αλλά και για την λειτουργία της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Όπως είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού, κυρίως τελευταίες ενέργειας πληροφορίας και ηλεκτρονικούς μηχανικούς. Εκεί είναι στο εξέλιξη ένα διαγωνισμός για την πρόσληψη 32 νέων ελεγκτών ενέργειας πορείας. Αυτό το βλόγκαρ είναι συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Κατρούγκαλο. Εντάξει, και προχωράει στο ΑΣΕΡ. Να προσλάβετε 30-35 κάπως να βελτιωθεί. Να σας πω. Απεργία, έχετε ενημερωθεί για απεργία σε αυτό το τριήμερο? Ναι, έχω ενημερωθεί και σήμερα ή αύριο θα καλέσουμε και τους τέσσερις συλλόγους και ομοσπονδίες που υπάρχουν για να συζητήσουμε από κοντά. Έχουν γίνει ήδη συναντήσεις και συζητήσεις. Δεν τους καλείτε σήμερα, κάτι, γιατί θα... δεν τους καλείτε σήμερα, δηλαδή... μπας και, το... και λήξει το θέμα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Ναι. Οι άνθρωποι. Δεν σας ακούω αν θέλετε ένα-ένα. Λέω, δεν τους καλείτε σήμερα, μπας και καταλήξετε κάπου και σταματήσει για να ταξιδέψει ο κόσμος. Ναι. Σήμερα θα τους έχουμε μία άλλη έκπληξη, κύριε Καβουρέκη, κύριε Κονομέα. Και η έκπληξη είναι αυτό που ζητάνε στις συναντήσεις που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι και από τους τέσσερις φορείς των εργαζομένων, που είναι η αλλαγή διοίκησης της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Α, ναι. Και ποιος πάει στη θέση του? Θα το μάθετε στην ανακοίνωση. Να ενημερώσω πρόσθετα ότι στην εργασία του κύριου Σταφάκη έχει βρεθεί ένα εκατομμύριο για συντήρηση σε κτίρια και κρίσιμες εγκαταστάσεις που αφορούν όμως την υγιεινή. Πόσο θα δώσει ο κύριος Δεν σας ακούσαμε. Πόσα θα δώσει ο κύριος Σταθάκης? Έχει προβλεφθεί εκτάκτως 1 εκατομμύριο για τη συντήρηση περιφερειακών αεροδρομίων. Και για την υγιεινή. Την όψη, όχι θέματα ασφαλείας. Τα θέματα ασφαλείας είναι καλυμμένα. Ναι. Και επίσης έχουμε δρομολογήσει την αναβάθμιση ηλεκτρονικών συστημάτων που πραγματικά ήταν η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και κρεμούν εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Άρα μάλλον. Ευχαριστούμε. Πάνω από το... Τα λέμε, κύριε. Ευχαριστούμε.